Χαίρετε κυρίες, κύριοι, μη βάλια μπούι και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakriti.gr. Συναγερμός σήμανε στην πρώτη μοίρα αλεξιπτωτιστών στην Κρήτη σήμερα. Για άγνωστο λόγο, στρατιώτης που εκτελούσε υπηρεσία σκοπού άρχισε να πυροβολεί εντός της μονάδας με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός μέσα στο στρατόπεδο. Λίγο αργότερα ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη. Μόνο ο Ιούνιος δεν είναι αυτός που διανύουμε από άποψη καιρού, καθώς η αστάθεια παραμένει σε όλη τη χώρα και στην Κρήτη, με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων να κάνουν λόγο για τοπικές βροχές με πιθανότητα εκδήλωσης και καταιγίδων. Μπείτε στο neakriti.gr στην κατηγορία καιρός και ενημερωθείτε αναλυτικά για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Πώς και πώς περίμεναν την εβδομάδα που διανύουμε εκατομμύρια δικαιούχοι κοινωνικών επιδομάτων, καθώς ξεκίνησε από σήμερα η πληρωμή επιδόματος παιδιού, πετρελαίου αλλά και κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Στο neakriti.gr υπάρχει αναλυτική ενημέρωση για όλους τους δικαιούχους αλλά και για το πότε θα δουν χρήματα στο λογαριασμό τους. Για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο μπείτε στο neakriti.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakriti.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.